Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Τρίτη σήμερα 27 Φεβρουαρίου και αυτή τη στιγμή ξεκινά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Art Channel Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Φούντωσαν από χθες το απόγευμα οι φήμες περί ανασχηματισμού εντός της εβδομάδας. Η απομάκρυση της Ράνιας Αντωνοπούλου από το Υπουργείο Εργασίας με αφορμή το σκάνδαλο με την επιδότηση ενοικίου που λάμβανε αλλά και η παρέτηση του Υπουργού Οικονομίας Δημήτρη Παπαδημητρίου που ακολούθησε λίγες ώρες αργότερα αλλάζει τους σχεδιασμούς του Πρωθυπουργού. Στον εντοπισμό δυνητικών προβλημάτων σε επίπεδο προαπαιτούμενων της τέταρτης αξιολόγησης, επικεντρώθηκαν οι συζητήσεις της κυβέρνησης με τους εκπροσώπους των δανειστών. Όπως ανέφερε στη συνέχεια κορυφαίος στέλεχος του Υπουργείου Οικονομικών, στόχος είναι να καταγραφούν πιθανά προβλήματα ώστε να αντιμετωπιστούν έγκαιρα και να μην διαταραχθεί ο στόχος ολοκλήρωσης της τέταρτης αξιολόγησης το Μάιο. Στη συνέχεια, τον Ιούνιο, όπως έχει αναφέρει και ο Κοινοτικός Επίτροπος Πιέρ Μοσκοβίση, στόχος είναι να υπάρξει λεγόμενη Παγκόσμια Συμφωνία και για το χρέος. Στη συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου, ένα από τα θέματα που ξεχώρισαν ήταν οι τρεις υπερωτήσεις του επικεφαλής της Μύζωνος Αντιπολίτευσης Φώτη Καραλίδη, που αφορούσαν τα πρακτικά του 6ου Περιφερειακού Αναπτυξιακού Συνεδρίου, την αποκατάσταση ζημιών λόγω της πλημμύρας του Δεκεμβρίου 2017 στη Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης και τη διαγράμμιση επαρχιακών οδών στο Βόρειο Εύρο. Στα θέματα που ξεχώρισαν στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ήταν και τρεις επερωτήσεις του επικεφαλής Μύζωνος Αντιπολίτευσης Φώτη Καραλίδη. Αφορούσαν το 6ο Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο και τα πρακτικά του, την αποκατάσταση ζημιών λόγω της πλημμύρας του Δεκεμβρίου 2017 στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης και τη διαγράμμιση επαρχιακών οδών στο Βόρειο Εύρο. Στη σημερινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου και με βάση την πρόσκληση της ημερήσιας διάταξης, βλέπουμε ότι υπάρχουν οι τρεις επερωτήσεις της παράταξής μας, η μία που αφορούσε τα συμπεράσματα και τα πρακτικά του 6ου συνεδρίου του Περιφερειακού που έγινε το Νοέμβρη 13 και 14 του 2017, για το οποίο θέσαμε την προηγούμενη φορά, δεν πήραμε απάντηση, ας ελπίσουμε ότι αυτή τη φορά θα έχουμε μια καταφατική απάντηση στη λογική ότι υπάρχουν πρακτικά, ότι υπάρχουν συμπεράσματα και θα αξιοποιηθούν για το καλό και για την ανάπτυξη της περιφέρειάς μας. Το δεύτερο θέμα της επερώτησής μας αφορούσε τις πλημμύρες που έχουν γίνει περί τον μήνα Δεκέμβριο του 2017 στην Περιφερειακή Ενότητα της Ροδόπης, για το σύνολο των καταστροφών και των ζημιών που έχουν υποστεί εκεί οι άνθρωποι και κατά συνέπεια ζητάμε να πάρουμε τις εξηγήσεις πού βρίσκεται το ζήτημα της καταγραφής των ζημιών, πού βρίσκεται το ζήτημα της προώθησης των αποζημιώσεων και πού βρίσκεται ένα μεγάλο θέμα έρευνας κατά πόσο ευθύνεται η παρουσία του ΤΑΠ και τα έργα του ΤΑΠ για την ύπαρξη της συγκεκριμένης πλημμύρας και τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν και στα χωριά αλλά και σε κάποιες επιχειρήσεις είτε αγροτικές είτε γενικότερο ενδιαφέροντος. Η τρίτη επερώτησή μας έχει να κάνει με το ζήτημα των διαγραμμίσεων του Βορείου Εύρου και εσείως φτάσαμε πλέον στην Άνοιξη, σε λίγες μέρες έχουμε Μάρτιο μήνα και ενδεχόμενα το θέμα να έχει εκλείψει. Εμείς όμως θα επιμείνουμε, ζητάμε αυτά τα στοιχεία για να ξέρουμε πότε επιτέλους η περιφέρεια θα είναι για μία φορά στη ζωή της έγκυρη σε ό,τι αφορά τα ζητήματα της καθημερινότητας και της υλοποίησης έργου, ώστε οι άνθρωποι στην κάθε περιοχή που ζουν να μην αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα όταν μπορούν αυτά να ξεπεραστούν νωρίς. Ο επικεφαλής της Μύζωνος Αντιπολίτευσης, Φώτης Καραλίδης, αναφέρθηκε και στα έργα ΕΣΠΑ στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που αφορούν κυρίως έργα οδοποίησης. Άλλα θέματα που ξεχώρισαν στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ήταν τα έργα ΕΣΠΑ στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που αφορούν περισσότερα έργα οδοποίησης. Από τα άλλα θέματα του Περιφερειακού Συμβουλίου ξεχώρισε αυτό της παραχώρησης των 164 στρεμμάτων που ζητά το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για να το δώσει σε δημοπρασία και αφορά το αγρόκτημα του νέου Ερασμίου,
όπου ήμασταν αρνητικοί στην εκχώρηση αυτή, μιας και το αγρόκτημα αυτό βρίσκεται υπό αναδασμό από το 2013, δηλαδή από την περίοδο των ημερών της δικής μας διοίκησης, πράγμα το οποίο ο αναδασμός έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί τουλάχιστον μέχρι το 2016. Εν τούτης βλέπουμε ότι για μια ακόμη φορά η βραδυπορία και η κολυσιεργία της διοίκησης παραπέμπει την ολοκλήρωση αυτού του αναδασμού για το 2020 και είδομεν. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή το αγρόκτημα είναι σε αναδασμό, δεν μπορεί να γίνει καμία εκχώρηση πριν ολοκληρωθούν όλες οι διαδικασίες της χάραξης των αγροτικών δρόμων, των καναλιών αποστράγγισης και όλων των έργων υποδομής που απαιτεί ένας αναδασμός, ώστε μετά ό,τι περισσέψει να δούμε τι μπορεί από αυτό να γίνει εκχωρήσεις. Άλλα τρία θέματα τα οποία εδώ μας χαροποίησε η παρουσία τους, αλλά μας λείπησε ο τρόπος και η κατάτμιση των γεγονότων, αφορούσε τρεις εγκρίσεις για ένταξη έργων στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014-2020 και συγκεκριμένα τρία έργα οδοποιίας. Ένα αφορούσε την βελτίωση του δρόμου από τη βιομηχανική περιοχή της Δράμας μέχρι τη διασταύρωση του Βόλακα, ύψους περίπου στα 5 εκατομμύρια ευρώ. Ένα αφορούσε την βελτίωση της επαρχιακής οδού από την Πανεπιστημιούπολη Γρατινή Αριανά, ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Και ένα άλλο έργο αφορούσε επίσης διάφορες βελτιώσεις είτε προς τον επαρχιακό δρόμο του Ιάσμου, είτε προς τον επαρχιακό δρόμο προς Πόρτο Λάγος και Έγυρο, είτε σε διάφορους κόμβους όπως αυτό στη βιομηχανική περιοχή, ύψους περίπου 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Δηλαδή ένα ποσό γύρω στα 10 εκατομμύρια που αφορούν έργα οδοποίειας. Βλέπουμε εν τούτης να μην υπάρχουν στοχεύσεις για μεγάλα έργα σημαίες, όπως θα τα ονομάζαμε, για την περιφέρειά μας, και για μια ακόμη φορά η κατάτμιση και η διανομή σε έργα τα οποία ουσιαστικά μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν από άλλα χρηματοδοτικά πρωτόκολλα, όπως αυτό του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, και το κομμάτι της οδοποίησης από το ΕΣΠΑ να μείνει για κάποιες μεγαλύτερες χρήσεις και για κάποια πιο μεγάλα έργα. Παρά αυτά όμως, εμείς είμαστε θετικοί σε αυτήν την κατεύθυνση, γιατί βλέπουμε επιτέλους να παίρνει μπροστά το κομμάτι της υλοποίησης έστω αυτών των μικρών έργων υποδομών που σχεδίασε σε πρώτη φάση η περιφέρεια, ενώ σήμερα θα έπρεπε να είμαστε στη φάση ολοκλήρωσης αυτών των έργων και να έχουν αποδοθεί για χρήση και όχι προς ένταξη. Παρά αυτά όμως, κάλλιο αργά παρά ποτέ. Στο σημείο αυτό, να ανοίξουμε ένα παράθυρο στην ενημερωσία σας. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχουμε την επικεφαλής περιφερειακής παράταξης Λαϊκής Εισπύρης, τον κύριο Χρήστο Τρέλη. Κύριε Τρέλη, να σας καλησπέρισω. Καλησπέρα σας. Να ξεκινήσουμε από τα δύο θέματα που βάλατε για την επόμενη συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου. Αφορούν η μία την αδειοδότηση σταυλικών εγκαταστάσεων, το ένα, και το άλλο το φράγμα των Μαριών. Σας ακούω. Κοιτάξτε, είναι δύο ζητήματα από τα οποία το καθένα στη δική του σκοπιά κερδικά βράζει, θα έλεγα. Ό,τι αφορά το ζήτημα με την αδειότηση των σταυλικών εγκαταστάσεων, είμαστε από τις μοναδικές περιοχές στην περιφέρεια που για την αδειοδότηση των τροφικών εγκαταστάσεων, δηλαδή για να κάνουμε μια άδεια εγκατάσταση, θα πρέπει να υπάρξει και η γνώμη των στρατιωτικών υπηρεσιών. Είναι μια διαδικασία η οποία εφαρμόζεται αυτή τη στιγμή σε ορισμένες ΔΑΟΚ της περιφέρειάς μας. Έχει περίπου 2 χρόνια από το 2015, χωρίς κανέναν λόγο, όταν είναι γνωστό ότι για καμιά άλλη διαδικασία, είτε αφορά την διαδικασία για την έκδοση οικοδομικής άδειας, είτε για να τη λειτουργία μιας βιομηχανικής δραστηριότητας επιχείρησης, βιοτεχνικής, επαγγελματής ή τίποτα, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία διαδικασία γνωμάτευσης των στρατιωτικών υπηρεσιών. Κάποιοι φαίνεται ότι έχουν γίνει βασιλικότητα του βασιλέως σε αυτή τη λογική. Και πρέπει να πάρουμε υπόψη μας ότι από το 1996 έχουν καταργηθεί αυτές οι νομικές διατάξεις, όταν ακόμα ήταν υπουργός της Εθνικής Άμυνας ο κ. Αρσένης.
Δεν μπορεί δηλαδή να κάποιοι να στηρίζονται σε διαδικασίες και νόμους οι οποίοι έχουν ουσιαστικά αποσυρθεί, έχουν απονεκρωθεί. Και οι νόμοι οποίοι, οι γνωστοί αυτοί οι οποίοι για να καταλαβαίνουν, ιδιαίτερα οι παλαιότεροι, που ορίζανε ότι για να μπορείς να πας σε μια καταληφθόμενη περιοχή πρέπει να έχεις ειδική άδεια ή κάτι της παραμεθείου, από την οποία μόνο κάτι της παραμεθείου περιοχής μπορούσαν να το δουν ελεύθερα από τους τρόπους. Διαφορετικά υπήρχαν οι γνωστές μπάρες και αν δεν έχεις άδεια δεν μπορείς να πας σε αυτές. Το κακό ποιο είναι, ότι αυτή η διαδικασία μπορεί να κρατήσει το λιγότερο από 6 έως 2 χρόνια αυτή η διαδικασία. Η γνωμάτιση των ελληνικών υπηρεσιών, που σημαίνει στην πράξη ότι αυτοί οι οποίοι επήγονται να εκδώσουν τις άδειες εγκατάστασης των τροφικών άδειων, όπως είναι οι αγρότες, όπως είναι αυτοί που δώσουν τα σχέδια εγκυώσεις, κινδυνεύουν ακόμα και να επαναταχθούν, γιατί ακριβώς αυτή η διαδικασία χρονίζει, παίρνοντας υπόψη ότι σύν αυτό υπάρχουν και όλες οι υπόλοιποι διαδικασίες γνωμάτισης μια σειρά άλλων υπηρεσιών, οι οποίες, όπως ορίζει ο νόμος 4056 το 12, δεν είναι υποχρεωμένο, δεν ορίζει ότι υπάρχει τέτοια δυνατότητα, ότι υπάρχει τέτοια υποχρέωση μάλλον ονομάτων των στρατιωτικών υπηρεσιών. Έχω τέσει υπόψη ότι η επιτροπή στεμπλισμού που ορίζονται με απόφαση του Προεδρεάρχη είναι αυτές οι αρμόδιες για να εξετάσουν αν μία κτηνοτροφική μονάδα και πάνε στα και οι εθνικοτροφικές μονάδες πρόκειται να το που δεν τα απαιτείται ούτε η οικονομική άδεια, αν πραγματικά τηρούν τους απαραίτητους περιβαλλοντικούς όρους και προϋποθέσεις ώστε να διευθυνθούν. Γι' αυτό και εμείς θέσαμε το θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο για να το συζητήσει και να πάρθει η ανάλογη απόφαση από την πράση, να εκδοθεί η αντίστοιχη απόφαση από την Περιφερειάρχη που να ορίζει σαφέστατα ότι αυτές οι διαδικασίες, δηλαδή με διατάγματα φασιστικού τύπου όπως αυτά που δεν έχουν καμία σχέση με τη σημερινή πραγματικότητα, ούτε απαιτείται να υπάρχει καμιά τέτοια διαδικασία, να απλοποιηθούν οι διαδικασίες ώστε έγκαιρα να εκδίδονται οι άντρες εγκατάστασης του κοινωνικού μονάδου που να εξυπηρετούνται η παραγωγή μας. Μάλιστα. Κύριε Τέλειο, όσον αφορά το φράγμα των Μαριών. Και ένα ζήτημα για το οποίο οι τρεις τουλάχιστον συνδυασμοί της περιοχής έχουν διαμαρτυρεί τον ΟΔΟΤΑ και μάλιστα με συγκεκριμένη επιστολή την οποία έχουμε στείλει από τον Δεκέμβρη μήνα προς τους αντίστοιχους αρμόδιους φορείς και υπουργεία. Διαμαρτύρονται γιατί και ότι ένα φράγμα το οποίο θα έπρεπε με βάση τον προϋπολογισμό του και με βάση την τεχνική έκθεση που είχε εκδώσει ο Δήμος Τάσου, πρέπει να κατασκευαστεί ένα πράγμα το οποίο να ανταποκρίνεται πραγματικά στις ανάγκες για τους οποίους και όλα έχει χρηματοδοτηθεί. Δηλαδή, να κατασκευαστεί ένα πράγμα το οποίο πρώτα απ' όλα να χρησιμοποιηθεί, η χρήση του να είναι για την άδευση των ελαιόλαδων των τριών χωριών, των τριών συντονισμών της περιοχής, και αφετέρου η ποσότητα να είναι τέτοια η οποία πραγματικά να μπορεί να ικανοποιήσει τις ανάγκες. Δυστυχώς, αν και δαπανήθηκαν 200.000 ευρώ με βάση τον προϋπολογισμό του έργου, δυστυχώς αυτή τη στιγμή το έργο, το φράγμα δεν μπορεί, όπως κατασκευάστηκε με τις τεχνικές προδιαγραφές, δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να συγκρατήσει παραπάνω από το διάστημα που λύτρωται τα 5.000 σχεδικά νερό. Που σημαίνει ότι με βάση τις δυνατότητες που υπήρχαν του φράγματος πριν την καταστροφή του, θα ικανοποιεί περίπου το 30% των δυνατοτήτων και των αγκών που εξυπηρετούσε στο παρελθόν το φράγμα. Οι κάτοικοι έχουν διαμαρτύρονται επανειλημμένα ότι δυστυχώς δεν τηρήθηκαν όλες εκείνες οι παράμετροι και οι προδιαγραφές ώστε να υπάρχει, να κατασκευαστεί ένα φράγμα το οποίο θα εξυπηρετήσει συνολικά τις ανάγκες για ίδρυψη των κατοίκων, των ελαιοδέων των κατοίκων της περιοχής, και το φράγμα αυτό το οποίο έχει κατασκευαστεί ουσιαστικά με τις προδιαγραφές είναι ένα φράγμα το οποίο δεν και κάτι και θεωρούν ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να προχωρήσει μια ολοκληρωμένη διαδικασία εξέτασης, γιατί
υπάρχει ένα τέτοιο φράγμα το οποίο δεν μπορεί να υπηρετήσει τις ανάγκες άδευση των κατοίκων της περιοχής. Γι' αυτό και έχουμε θέσει το θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, ώστε να δοθούν οι αρμόδιες απαντήσεις και να αντιμετωπιστεί εξ ολοκλήρου το θέμα για την κατασκευή ένα φράγμα που πραγματικά θα ικανοποιεί τις σύγχρονες ανάγκες των κατοίκων της περιοχής. Μάλιστα, κύριε Τρέλη, να τελειώσουμε κάτι διαφορετικό. Το Μέγαρο Μουσικής Κομωτινής και Συνεδριακό Κέντρο, βέβαια, είναι δυστυχώς εδώ και 3 χρόνια παραμένει κλειστό. Θα ήθελα το σχόλιο σας. Αυτό έχει καταντήσει, θα έλεγα, σαν το γιοφύρι της Άπτας. Μάλιστα. Και ορισμένοι δεν θέλουν να συνειδητοποιήσουν ότι δεν μπορεί ένα τέτοιο έργο, το οποίο καταπατήθησαν χιλιάδες ευρώ για την κατασκευή του. Και στο λίδι για την περιοχή, βέβαια, για την περιφέρεια. Μπράβο. Και το οποίο ακριβώς, και το οποίο θα έπρεπε σήμερα να είναι σε πλήρη λειτουργία για να εξυπηρετήσει συνολικά τις ανάγκες των κατοίκων της περιοχής μας για συνέδρια, για θεατρικές παραστάσεις, για πολιτιστικές παραστάσεις, για μουσικές παραστάσεις, για τα πάντα. Δυστυχώς, ενώ όπως είπα, έχουν δαπανευτεί χιλιάδες ευρώ, παραμένει πίσω. Τι κάνει γιατί... αυτό η περιφέρεια, κύριε Τρέλη, αυτό είχε συζητηθεί και αν δεν κάνω και σε προηγούμενες συνεδριάσεις του Περιφερειακού. Μα έχει έρθει επανειλημμένο στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Οι υποσχέσεις ήταν ότι με βάση τους προϋπολογισμούς που υπήρχαν ότι θα έμπαινε σε άμεση λειτουργία πλέον η λειτουργία του κέντρου, και όμως αυτό που διαπιστώνουμε όλοι είναι ότι δυστυχώς παραμένει ερευνητικά κλειστό, γιατί ακριβώς δεν διατίθενται οι ανάλογοι πόροι που οι οποίοι απαιτούνται και από πλευράς περιφέρειας αλλά και από πλευράς του Υπουργείου Πολιτισμού για να υπηρετήσουν, να υπηρετήσουν ακριβώς οι πολιτιστικές ανάγκες της περιφέρειας. Και βέβαια έχουν φύγει μερικές χιλιάδες ευρώ ενώ παραμένει κλειστό εδώ και 3 χρόνια. Ακριβώς, δυστυχώς, γι' αυτό λέμε ότι είναι πολιτικά υπεύθυνοι. Εμείς συμμεριζόμαστε αυτή τη στιγμή την ανησυχία και τις διαπατηρίες όλων των κατοίκων και όλων των φορέων που υπάρχουν στην περιοχή και του δικάστη και του καναλιού σας για αυτό το θέμα που αυτή τη στιγμή που υπάρχει στην πρωτεύουσα της περιφέρειάς μας, και καλούμε τους φορείς της περιοχής να απαιτήσουν ώστε άμεσα το θέμα αυτό να επανέλθει προς ολοκληρωμένη συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβουλίο, να αποδοθούν οι συγκεκριμένες ευθύνες οι οποίες υπάρχουν, αλλά το πιο βασικό από όλα είναι να απαιτηθεί χωρίς πλέον άλλη καμία καθυστέρηση να υπάρξουν οι ανάλογοι πόροι ώστε να μπορεί να μπει άμεσα σε λειτουργία το κέντρο, γιατί θεωρούμε ότι είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την πολιτιστική ζωή, για την πολιτιστική ανάπτυξη της περιφέρειας μας. Μάλιστα. Κύριε Τρέλη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ. Και εγώ ευχαριστώ για εσάς. Την παραίτησή του από πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου υπέβαλε ο Σωτήρης Μποταίτης για επαγγελματικούς και προσωπικούς λόγους. Ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, Σωτήρης Μποταίτης, υπέβαλε την παραίτησή του για επαγγελματικούς και προσωπικούς λόγους. Ο κ. Μποταίτης τόνισε ότι λόγω ανελειπών υποχρεώσεων με τη δουλειά του, την οποία μέλησε, υπέβαλε την παραίτησή του, ενώ η διαδικασία για την ανάδειξη νέου πρόεδρου θα γίνει την ερχόμενη Δευτέρα, 5 Μαρτίου, σε ειδική συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Αλλαγή στον τρόπο εξέτασης και βαθμολόγηση των μαθητών στο Λύκειο ψηφίστηκαν στη Βουλή στο νομοσχέδιο για την ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, ενώ διευκρινίστηκε ποιοι φοιτητές θα έχουν προτεραιότητες στις μεταγραφές μετά το νέο θεσμικό πλαίσιο. Σύμφωνα με τις διατάξεις που αλλάζουν το τοπίο στο Λύκειο και αφορούν τις απολυτήριες εξετάσεις αλλά και τη βαθμολόγηση των μαθητών, θα ισχύσουν τα εξής. Οι απολυτήριες εξετάσεις στη Τρίτη Λυκείου θα διεξαχθούν σε 4 μαθήματα, καθώς οι τελειόφοιτοι θα διαγωνιστούν μόνο σε μαθηματικά, νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία, βιολογία και ιστορία. Το κάθε μάθημα θα εξετάζεται για 2 ώρες. Εξαίρεση αποτελεί το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας, το οποίο θα έχει διάρκεια 3 ωρών. Στο μάθημα των αρχαίων της Δευτέρας Λυκείου έχει προσθεθεί στη διδασκαλία και το έργο του Επιτάφιου του Θουκυδίδη, ενώ το Υπουργείο Παιδείας θα πρημοδοτεί τις ερμηνευτικές ερωτήσεις, ενώ μειώνει τα μόρια σε ερωτήσεις γραμματικής και συντακτικού. Καθιερώνονται υποχρεωτικές δημιουργικές εργασίες από φέτος μαθητές της πρώτης και δεύτερης τάξης του Λυκείου, οι οποίες θα λαμβάνονται υπόψη στη βαθμολόγηση. Στην Τρίτη Λυκείου η δημιουργική εργασία είναι προαιρετική. Σύμφωνα με οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας προς τους εκπαιδευτικούς, θα περιοριστούν τα διαγωνίσματα στο Λύκειο. Υπογραμμίζεται ότι θα υπάρχει ένα ωριό διαγώνισμα ανά τετράμινο και απροειδοποιεί τα τεστ μικρής διάρκειας 10-15 λεπτών. Στην τροπολογία για τις μεταγραφές που αφορούν στα αδέρφια περιλαμβάνονται τα εξής.
Εάν συντρέχει απόλυτη οικονομική δυσχέρεια, τα αδέρφια μπορούν από κοινού να μεταγραφούν σε αντίστοιχο τμήμα της περιφερειακής ενότητας, στην οποία διαμένουν οι γονείς τους μόνιμα ή έχουν πλήρη κυριότητα, σε οποιαδήποτε άλλη περιφερειακή ενότητα πλην Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Στην περιφερειακή ενότητα Αθήνας και Θεσσαλονίκης, μόνο σε περίπτωση απόλυτης οικονομικής δυσχέρειας μπορεί να αιτηθεί μεταγραφής και φοιτητής του οποίου ο αδελφός φυτάκια διαμένει στην περιφερειακή ενότητα στην οποία οι γονείς μένουν μόνιμα. Στο σημείο αυτό, να ανοίξουμε ένα παράθυρο στην ενημερωσία σας. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχουμε τον πρόεδρο της Ελμένου Μωροδόπης, τον κύριο Μιχάλη Βασιλιάδη. Κύριε Βασιλιάδη, να σας καλησπέρισω. Καλησπέρα κύριε Δοκότη και εσάς και στους τηλεθεατές σας. Σύμφωνα με την ψήφιση στη Βουλή, υπάρχει νέο τοπίο στο Λύκειο όσον αφορά τις εξετάσεις βέβαια και τη βαθμολόγηση. Ποιο είναι το σχόλιο σας? Κοιτάξτε, θα κάνω ένα σχόλιο πραγματικά να πω ότι η διαμόρφωση μιας ισχυρής γενικής εκπαίδευσης και παιδείας αποτελεί σήμερα τη μεγαλύτερη πρόκληση για τα σύγχρονα εκπαιδευτικά συστήματα, κύριε Δοκότη. Μόνο με μια τέτοια εκπαίδευση οι αυριανοί πολίτες, οι μαθητές μας θα μπορούν να ερμηνεύουν αποτελεσματικά το κοινωνικό και το φυσικό περιβάλλον βεβαίως και θα κατανοούν ικανοποιητικά τις δημοτικές εργασίες στον πολιτισμό και θα συμμετέχουν ενεργά στις εξελίξεις της ζωής ως ενεργοί πολίτες. Βέβαια το Λύκειο πρέπει να αποτελεί την τελική θεσμική σχέση των μαθητών με τη γενική παιδεία. Είναι η επιτομή της μόρφωσής τους επί της ουσίας, η οποία θα στηρίξουν τόσο την επιστημονική και επαγγελματική εξέλιξή τους όσο και την κοινωνική πρόοδό τους και την προσωπική τους ολοκλήρωση και αυτοπραγμάτωση, θα έλεγα, κύριε Δοκότση. Άρα, σύμφωνα με αυτά τα παραπάνω που σας έχω πει, ότι η εφαρμογή των μνημονιακών μέτρων της κυβέρνησης στην εκπαίδευση δεν αποσκοπεί στην αυτονομία του Λυκείου βεβαίως, αφενός, αλλά αφετέρου στην υπονόμευση της βασικής μορφωτικής αποστολής του και της οργανωτικής μετατροπής του σε επεξεργασία και τεχνική εκλογισμένων και αποσπασματικών γνώσεων φροντιστηριακής σύλληψης. Άρα τι θέλω να πω, ότι πλέον πάμε σε μια τάξη της τρίτης Λυκείου φροντιστηριακή καταρχήν, και με πανελλαδικές εξετάσεις δύο φορές το χρόνο, σε κάθε τετράμινο δηλαδή. Αυτό είναι το μέχρι τώρα σχόλιο μου βασικά. Βεβαίως, περιμένουμε να δούμε και τις εγκυκλίες και από εκεί πέρα θα αναφερθούμε πιο εξειδικευμένα. Μάλιστα, όσον αφορά τις μεταγραφές στα πανεπιστήμια, ποιοι έχουν προτεραιότητα? Κοίταξτε, βασικά σύμφωνα με την οικονομική κρίση θα πρέπει να έχουν προτεραιότητα καταρχήν οι πολίτεκνοι κατά τη δικιά μου άποψη και τα αδέρφια βεβαίως. Ένα σπίτι με δύο φοιτητές, οι οποίοι ένας θα σπουδάσει Θεσσαλονίκη για παράδειγμα και άλλος και Αθήνα, νομίζω ότι δεν μπορεί να τα καταφέρει να τα οικονομικά η οικογένεια. Άρα, συνεπώς, νομίζω ότι και στον νόμο που το λέει είναι προς θετική κατεύθυνση αυτή, όταν υπάρχουν σχολές στην ίδια πόλη, τα δύο παιδιά να σπουδάζουν στην ίδια πόλη. Είναι θετική κατεύθυνση αυτή και εγώ προσωπικά συμφωνώ σε αυτή την κατεύθυνση. Να τελειώσουμε να το ρωτήσω για άλλη μια φορά με τα κενά. Τι γίνεται και τους αναπληρωτές, βέβαια? Κοιτάξτε, την Παρασκευή πέρασε, όπως ξέρετε και εσείς, πραγματοποιήσαμε παράσταση διαμαρτυρίας πανελλαδικά σε όλες τις περιφερειακές διευθύνσεις εκπαίδευσης. Και την Παρασκευή αυτή την εβδομάδα στις 2 Μαρτίου θα έχουμε τις κεντρικές εκδηλώσεις. Μία Θεσσαλονίκη και μία Αθήνα. Θεσσαλονίκη θα καταλήξει στο γραφείο του Πρωθυπουργού στο Υπουργείο Μακεδονίας Τράκης και στην Αθήνα θα καταλήξει η πορεία και η συγκέντρωση στο Υπουργείο Παιδείας, όπου το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΛΜΕ θα δει τον Υπουργό Παιδείας και θα του καταθέσει υπόνοιμα σχετικά με αυτό το θέμα, με το θέμα των κενών. Εμείς ζητάμε την πλήρωση των κενών σε μόνιμους διαδεσμούς και όχι σε αναπληρωτές. Και με τα κενά που με ρωτήσατε, ακόμα υπάρχουν κενά. Βεβαίως στη Γενική Παιδεία έχουν καλυφθεί το μεγαλύτερο ποσοστό. Βεβαίως τώρα ξέρω, γνωρίζω σε κανένα 2-3 κενά που έχουν δημιουργηθεί τώρα αυτή την περίοδο. Δεν πρόκειται να αναπληρωθούν, κύριε Δοκότση. Και μιλάω για την αγγλική γιου γλώσσα, για παράδειγμα, που έχω υπόψη μου σε ένα σχολείο της Κομωτινής, σε ένα γυμνάσιο της Κομωτινής. Δυστυχώς δεν πρόκειται να καλυφθεί το κενό αυτό. Βλέπετε ότι οι μνημονιακές υποχρεώσεις την εκπαίδευση την έχουν ισοπεδώσει και νομίζω ότι οι μνημονιακές πολιτικές της εκπαίδευσης είναι πλέον ορατές και από την επόμενη χρονιά θα έχουμε να συζητήσουμε και να πούμε πάρα πολλά. Μάλιστα. Κύριε Βασιλιάδη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Στο περιθώριο του Περιφερειακού Συμβουλίου, επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης Φώτης Καραλίδης αναφέρθηκε και στο Μέγαρο Μουσικής Κομωτινής, το οποίο, όπως τόνισε, παραμένει δυστυχώς κλειστό εδώ και 3 χρόνια και ήταν ιδιαίτερα καυστικό στις δηλώσεις του. Ο επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης της Περιφερειακής Παράταξης Κοινωνικής Συμμαχίας Φώτης Καραλίδης, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Κομωτινής, το οποίο, όπως τόνισε, παραμένει δυστυχώς κλειστό εδώ και 3 χρόνια και ήταν ιδιαίτερα καυστικός. Με λύπη μας έχει υπερβεί η υπομονή μας κάθε όριο. Γιατί αφορά ένα έργο το οποίο πολλές φορές συζητήθηκε, πολλές φορές έχει ακουστεί στην τοπική κοινωνία της Κομωτινής και ευρύτερα της περιφέρειάς μας και αφορά αυτό το Μέγαρο Μουσικής της Κομωτινής. Είδαμε σε περσινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου να έρχεται το θέμα της πληρωμής κάποιων λειτουργικών δαπανών,
τα οποία αγγίξανε κάποιες αρκετές χιλιάδες ευρώ και βλέπουμε ότι το συγκεκριμένο έργο, ενώ υπάρχει το Μέγαρο, υπάρχει η δυνατότητα να εκδηλωθούν κάποιες σημαντικές εκδηλώσεις και βρίσκεται υπό την χρήση της αναπτυξιακής ροδόπης, εν τούτης βλέπουμε να παραμένει εδώ και 3 τουλάχιστον χρόνια κλειστό, χωρίς ουσιαστικά να προσφέρει ούτε στον πολιτισμό, αλλά γενικότερα ούτε στην ανάπτυξη εκδηλώσεων κάθε ενδιαφέροντος στην περιοχή της Κομωτινής. Αυτό είναι ένα ακόμη σημείο ανάδειξης της ανικανότητας, της κολυσιεργίας και της αναποτελεσματικότητας της σημερινής διοίκησης της περιφέρειας, που δυστυχώς μόνο έξοδα λειτουργικά μπορεί να φέρνει να πληρώνει για ένα κτίριο που δεν λειτουργεί. Αυτοί οι άνθρωποι, αντί να προχωρήσουν είτε στη δημιουργία επιτροπών λειτουργίας όπως τελευταία κάναν στο Χατζηδάκιο, και να δούμε, και αυτό παραμένει εδώ και 3 χρόνια και πλέον κλειστό, να δούμε πώς θα μπορέσουν επιτέλους να βάλουν αυτούς τους ρυθμούς λειτουργίας είτε στα κτίρια είτε γενικότερα τους ρυθμούς λειτουργίας σε ό,τι αφορά την ίδια τη διοίκησή τους. Μια διοίκηση λοιπόν που έχει αφήσει τα πάντα στον αυτόματο πιλότο, δυστυχώς αισθάνεται κουρασμένη και δεν μπορεί να κάνει καμιά προσπάθεια σε καμιά κατεύθυνση. Δυστυχώς μας λυπεί το γεγονός. Εμείς αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να το φέρουμε σε επόμενη συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου να συζητηθεί, γιατί είναι ένα θέμα που ταλανίζει την τοπική κοινωνία και νομίζω ότι χρήζει δημόσιων απαντήσεων και εξηγήσεων για αυτήν τη συμπεριφορά της ανικανότητας των κυρίων της διοίκησης. Στο σημείο αυτό, να ανοίξουμε ακόμα ένα παράθυρο στην ενημέρωσή σας. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχουμε τον διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Κομωτινής, τον κύριο Γιώργο Φιλιππίδη. Κύριε Φιλιππίδη, να σας καλησπέρισω. Καλησπέρα σας. Ως γνωστό, σήμερα υπήρχε δωρεά του ΤΑΠ στο Γενικό Νοσοκομείο Κομωτινής με εξοπλισμό. Αν δεν κάνω λάθος, στην παιδιατρική, τι περιλάμβανε? Ναι, ακριβώς. Σήμερα είχαμε τη χαρά και τη τιμή να παραλάβουμε ως διοίκηση από τον ΤΑΠ εξοπλισμό, ξενοδοχειακό, ιατροτεχνολογικό και εργαλεία, τα οποία φυσικά θα χρησιμοποιηθούν στην παιδιατρική κλινική για την αναβάθμιση και τις καλύτερες ποιοτικές υπηρεσίες που προσφέρει η παιδιατρική κλινική προς τα παιδιά του νομού Ροδόπης. Ο εξοπλισμός αυτός ήταν μια διεργασία που διήρκησε περίπου 6 μήνες κατόπιν στοιχειοθετημένου αιτήματός μας προς τον ΤΑΠ, ο οποίος ανταποκρίθηκε και έτσι ένα σημαντικός αριθμός από διάφορα αντικείμενα εξοπλισμού ήρθαν στο νοσοκομείο. Αυτά περιλάμβαναν την ανανέωση των κρεβατιών της παιδιατρικής κλινικής, βιβλιοθήκες, ντουλάπες, συρταριέρες, θερμοκοιτίδα, νέες διαδικασίες ανακαίνησης της αίθουσας νεογνών. Μάλιστα. Και ένα σωρό άλλα εξοπλιστικά αντικείμενα τα οποία τα χρησιμοποιούμε και φυσικά θα αξιοποιηθούν και μετέπειτα, καθώς όπως γνωρίζετε ο προγραμματισμός για τη λειτουργία του νέου νοσοκομείου της Κομωτινής, όλα αυτά που έχουν γίνει δωρεά από τον ΤΑΒ, καθώς και όσες άλλες δωρεές ακολουθήσουν για την ανακαίνιση και των υπολείπων κλινικών του νοσοκομείου, θα αξιοποιηθούν και στο νέο νοσοκομείο εφόσον είναι αντικείμενα προς χρήση. Κύριε Φιλιππίδη, ειδικότερα σε ευαίσθητες ηλικίες, όπως είναι βέβαια τα παιδιά, αλλά και γενικότερα σε θέματα υγείας, πόσο βοηθούν τέτοιες ενέργειες? Βοηθάνε πάρα πολύ. Όπως γνωρίζετε, το Γενικό Νοσοκομείο Κομωτινής έχει αντικειμενικά προβλήματα στον κτηριακό του εξοπλισμό, αλλά και στον ξενοδοχειακό του εξοπλισμό. Και αυτές οι ενέργειες μας βοηθούν. Αυτά τα ποσά που δίνονται είναι σημαντικά
καθώς όλοι γνωρίζουμε ότι οι προϋπολογισμοί των νοσοκομείων είναι συμπιεσμένοι. Οπότε μέσα από αυτές τις δωρεές έρχεται εξοπλισμός που αναβαθμίζει τις υπηρεσίες, κυρίως προς τα παιδιά, όπως πολύ σωστά είπατε, γιατί τα παιδιά αξίζει και πρέπει να βλέπουν καλύτερες εικόνες από όλους εμάς. Γι' αυτό το λόγο δώσαμε και προτεραιότητα στην παιδιατρική κλινική ως αρχή, αλλά ωστόσο υπάρχουν και άλλες δωρεές που θα ακολουθήσουν για τις υπόλοιπες κλινικές. Όπως είπα, θα πρέπει να στηρίξουμε το νοσοκομείο για τα επόμενα 3-4 χρόνια μέχρι την κατασκευή του νέου νοσοκομείου της πόλης. Ωστόσο και αυτό το νοσοκομείο πρέπει να συντηρηθεί και θα πρέπει όσοι νοσηλεύονται να νοσηλεύονται με ασφάλεια, και οι ίδιοι αλλά και οι συνοδοί τους, και φυσικά και το προσωπικό θα πρέπει να εργάζεται σε όσο των δυνατόν πιο αναβαθμισμένες υπηρεσίες υγείας. Όσον αφορά τη γενικότερη αναβάθμιση του νοσοκομείου, του σημανόγλου νοσοκομείου Κομωτινής, πού βρισκόμαστε? Όσον αφορά τη γενικότερη αναβάθμιση του νοσοκομείου, όπως έχουμε ξαναπεί, έχουμε ήδη βγάλει δύο διεθνείς διαγωνισμούς. Ο ένας αυτή τη στιγμή είναι στον αέρα, αφορά ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ, ο οποίος αφορά την ανανέωση όλου του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του νοσοκομείου. Είναι ένα πρόγραμμα μέσω της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, μέσω του ΕΣΠΑ. Ο πρώτος διαγωνισμός έχει λήξει, είμαστε στη φάση αξιοποίησης και αξιολόγησης των προσφορών, ήδη κάπου έχουμε καταλήξει προμήθειες. Ο δεύτερος διαγωνισμός είναι αυτή τη στιγμή στον αέρα και κατατίθενται προσφορές. Από εκεί και πέρα έχουμε λάβει και στα τέλη του χρόνου από το θεματικό του Υπουργείου Υγείας ένα σημαντικό ποσό, μέσω του οποίου θα προμηθευτούμε φορεία, θα προμηθευτούμε πλυντήρια για το νοσοκομείο, τα οποία είναι αρκετά απεπαλαιωμένα, θα γίνει η αξιοποίηση κάποιων μηχανημάτων και ιατρικών εργαλείων και φυσικά θα δούμε λίγο και το κομμάτι των πληροφοριακών συστημάτων του νοσοκομείου. Ο σερβερ του νοσοκομείου είναι πολλών ετών, δεκαετιών θα έλεγα. Οπότε απαιτείται και εκεί να δούμε πώς μπορούμε να τα αναβαθμίσουμε. Ήδη έχει εγκριθεί από το Υπουργείο ένα σημαντικό κονδύλι και για αυτό το σκοπό. Όσον αφορά το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό ήδη έχει μια σημαντική ενίσχυση τους τελευταίους 17 μήνες. Όπως έχω πει και στον απολογισμό που έκανα, έχουν έρθει περίπου 85 νέα άτομα. Άμεσα περιμένουμε να μας δοθούν 5 μόνιμες θέσεις ιατρών, οι οποίες έχω δεσμευτεί ότι θα είναι αποκλειστικά για το τμήμα επιγόντων περιστατικών και θα αφορά ειδικότητες παθολόγου, καρδιολόγου, αναισθησιολόγου, χειρουργού. Και θα είναι σημαντικό γιατί στα επίγοντα είναι ο καθρέφτης του νοσοκομείου προς την κοινωνία και εκεί χρειάζεται να κάνουμε μια σημαντική ενίσχυση. Οι 5 μόνιμες θέσεις ιατρών νομίζω θα βοηθήσουν στην ενίσχυση αυτή και θα δώσουν και μία προοπτική για το μέλλον. Μάλιστα. Ξέρετε, όταν έχεις μια δυνατή γραμμή στο τμήμα επιγόντων περιστατικών, νομίζω μετά και εν γέννη ολόκληρη λειτουργία του νοσοκομείου είναι σαφώς καλύτερη και προσφέρονται ποιοτικές υπηρεσίες. Αυτό μας διαφέρει πέρα από το προσωπικό και τους αριθμούς, να αναβαθμιστούν οι υπηρεσίες προς τους πολίτες. Μάλιστα. Κύριε Φελιππίδη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ. Και εγώ ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ. Περάσουμε τώρα σε αθλητικές μας ειδήσεις. Την προσπάθεια που ξεκίνησε από το 2011 και συνεχίζεται με τον καλύτερο τρόπο στις Ακαδημίες του ΠΑΟΚ Κομωτινής, σε τόνισε στην αθλητική εκπομπή 90 συν ο υπεύθυνος των Ακαδημιών Δημήτρης Παγωνίδης καθώς και ο τεχνικός διευθυντής Ανέστης Πυριάδης. Όσον αφορά για την Ακαδημία ΠΑΟΚ Κομωτινής, η Ακαδημία ΠΑΟΚ Κομωτινής ιδρύθηκε το 2011 μετά από μια προσπάθεια δική μου και του Προέδρου του Γεώργιου Μαρινάκη. Ξεκινήσαμε ως ιδιωτική σχολή και το 2015 δημιουργήσαμε το σύλλογο ΠΑΟΚ Κομωτινής. Σε αυτά τα 3 χρόνια συμμετέχουμε στα πρωταθλήματα της ΕΠΣ Θράκης με το αδρικό μας τμήμα, ξεκινώντας από τη γάμα κατηγορία και φτάνοντας αυτή τη στιγμή να συμμετάσχουμε στο αλφα τοπικό. Για τι ηλικίες μιλάμε στο αντρικό? Πρέπει να είναι νεανική ομάδα. Είναι νεανική ομάδα γιατί είναι η φιλοσοφία της Ακαδημίας τέτοια. Από τι ηλικία? Δεν νοείται, ναι. Δεν νοείται να έχουμε μια Ακαδημία με τόσα πολλά παιδιά και να χρησιμοποιούμε παίχτες έμπειρους μέσα στην ομάδα. Δεν υπάρχει λογική.
σε αυτό το πράγμα. Και δεν μπορούμε να εξελίξουμε τους ποδοσφαιριστές μας μετά τα τμήματα υποδομής όταν φτάνουν στο ανδρικό τμήμα. Δημήτρη, πες μας λίγο, ποια είναι η κατώτερη ηλικία που έρχονται τα παιδιά στην Ακαδημία και τη μεγαλύτερη φυσικά. Έχουμε παιδιά από 4 ετών ως 15 ετών. Από εκεί και μετά ανεβαίνουν στο ανδρικό τμήμα του συλλόγου ή κάποια παιδιά θα πάνε σε πιο υψηλό επίπεδο σε τμήματα των ΠΑΕ, όπως έχουμε δώσει κατά καιρούς αρκετούς παίχτες, και επίσης θα πάνε σε άλλες ομάδες του τοπικού του νομού μας. Πολύ ωραία. Πόσα τμήματα έχει αυτή τη στιγμή η Ακαδημία? Η Ακαδημία έχει 14 τμήματα με το ανδρικό τμήμα και χωρίζονται, η διαδικασία είναι ότι ξεκινάνε, έχουμε τα μπαμπίνι, προ-τζούνιορ, τζούνιορ, προ-παιδικό, παιδικό και το ανδρικό τμήμα. Συμμετέχοντας στα πρωταθλήματα της ΕΠ Στράκης, θα ήθελα να πω ότι διαδοχικά είχαμε και τις ανάλογες ανόδους μέσα από δικά μας παιδιά, δηλαδή το 80% των παιδιών ήταν από τα τμήματα της Ακαδημίας και είχαμε 1-2 έμπειρους παίχτες για να μπορούν παράλληλα να βοηθήσουν και αυτά τα παιδιά. Αυτό το Σάββατο που μας έρχεται υπάρχει μια εκδήλωση, θα δημιουργηθεί μια εκδήλωση σε συνεργασία με τον ΟΠΑΠ. Πριν πάμε εκεί πέρα για να ενημερώσουμε τον κόσμο για αυτή την εκδήλωση, θέλω να μου πείτε με ποια κριτήρια επιλεχθήκατε από τον ΟΠΑΠ ανάμεσα στις 125 καλύτερες ακαδημίες της χώρας. Επιλεχθήκαμε με τα κριτήρια από τον έλεγχο τον οποίο έγινε όσον αφορά σε θέματα οργάνωσης, διοίκησης και στο τεχνικό κομμάτι. Συγκεντρώσαμε υψηλή βαθμολογία από τη μέρα που ξεκίνησε το πρόγραμμα εδώ και 4 χρόνια και συμμετέχουμε ανελιπώς κάθε χρόνο σε αυτή τη διαδικασία. Είναι μεγάλη χαρά για μας. Έχουμε κέρδος όσον αφορά ότι ένα παιδί το οποίο θα ενταχθεί στην Ακαδημία μας αυτόματα με το σύστημα του ΟΠΑΠ ασφαλίζεται, το ίδιο το παιδί. Σημαντικό, ναι. Βέβαια, πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης έχουμε κάποιες ημερίδες που διοργανώνουμε συνεργασία με τον ΟΠΑΠ. Τώρα όπως και στις 3 του μηνός θα έρθει κλιμάκιο από τον ΟΠΑΠ, θα γίνουν κάποια παιχνίδια, κάποιες δραστηριότητες και κάποιοι διατροφολόγοι θα μιλήσουν στους γονείς και στα παιδιά ανάλογα. Πολύ ωραίο, πολύ σημαντικό να υπάρχει και πληροφόρηση για τα παιδιά και ενημέρωση και για το άθλημα του ποδοσφαίρου αλλά και για τις περαιτέρω κατηγορίες που έχουν σχέση με το ποδόσφαιρο, όπως η διατροφή που παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, ειδικά για τους αθλητές όσους το ακολουθούν και επαγγελματικά το ποδόσφαιρο. Και επίσης πολύ σημαντικό είναι η εκπαίδευση των γονέων. Ναι, εκεί. Σίγουρα. Στο βίντεο είδαμε και μερικά πλάνα από την εκπαίδευση των γονέων. Ναι, ναι, ναι. Είδαμε έτσι κάποια πράγματα. Θα μας πείτε στην πορεία τι γίνεται και με αυτό. Άστε, εσύ πώς βλέπεις αυτή την προσπάθεια που γίνεται? Τα μικρά παιδιά σίγουρα είναι οι πιο ευαίσθητες ηλικίες, βγαίνουν από εκεί ταλέντα. Πόσο δύσκολη είναι αυτή η προσπάθεια που ξεκίνησε? Η προσπάθεια σίγουρα δεν είναι. Καταρχήν να σας ευχαριστήσω και εγώ για την πρόσκληση που κάνατε καλή. Για να ακούσουμε κι εμείς. Σίγουρα η προσπάθεια είναι δύσκολη και χρειάζεται καθημερινό αγώνα. Πιστεύω ότι μέσα σε αυτά τα 7 χρόνια λειτουργίας η Ακαδημία έχει δώσει πολλά στον τόπο, αλλά και στα παιδιά. Με βάση τα λεγόμενα της ΠΑΕΠΑΟΚ κιόλας με την οποία συνεργαζόμαστε από την ίδρυσή μας, συγκαταλεγόμαστε στις 5 καλύτερες ακαδημίες του δικτύου της. Και γι' αυτό το λόγο μας έχει αναθέσει και το πρόγραμμα του Προπονητικού Κέντρου Θράκης, της ΠΑΕΠΑΟΚ, που απαρτίζεται από επιλεγμένα παιδιά της Ξάνθης και της Κομωτινής. Είναι ένα δύσκολο εγχείρημα, το οποίο όμως το οργανώνουμε εδώ και 4 χρόνια και το συνεχίζουμε. Σαν τεχνικός διευθυντής, με την εμπειρία σου, έχουν βγει κάποια ταλέντα όλο αυτό το χρονικό διάστημα? Ταλέντα έχουν βγει, αυτό το λένε και οι πράξεις, γιατί έχουν πάει παιδιά να δοκιμαστούν σε ΠΑΕ, στο ελληνικό ποδόσφαιρο και εκτός Ελλάδας, που είναι πολύ καλές παραστάσεις για τα παιδιά αυτά. Και από εκεί και πέρα συνεχίζουμε το έργο μας για να μπορέσουμε να αναδείξουμε και άλλο το τόπο μας.
Στο σημείο αυτό έφτασε στο τέλος το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Art Channel Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Όλα τα δελτία του καναλιού καθώς και εκπομπές μπορείτε να τις παρακολουθείτε και από το επίσημο site του καναλιού www.tvrodop.gr καθώς και μέσω Facebook Art Channel Thrakis TV Rodop. Τελευταία ενημέρωση της ημέρας γύρω στα μεσάνυχτα. Από όλους εμάς, καλό σας βράδυ.